Καλησπέρα σας. Κάθε φορά που βρίσκομαι στο Χίλιο διακατέχω από συγγένειες από ευχαρίστηση, γιατί όπως ξέρετε πέρασα 10 εξαιρετικά χρόνια στη Χίλιο και στο Πανεπιστήμιο. Αλλά σήμερα με την αναφορά που έκανε η συντονίστρια της οργάνωσης, η Βάσο Μιχαλοπούλου και η υποψήφια βουλευτής, ο Ανδρέας Μιχαηλίδης, για τον βουλευτή της Αριστεράς του 1958, μου προσφέρατε και μια πολύ ευχάριστη συγκίνηση. Τον Κώστα Δεσποτόπουλο τον είχα στενό φίλο. Θεωρώ τον εαυτό μου ότι είμαι πολιτικό και ιδεολογικό του τέχνο. Ήμουν μαζί του μέχρι και την τελευταία στιγμή που πάθανε στην Κλινική. Και πραγματικά θέλω αυτή την ομιλία να την αφιερώσω στο... Θέλω επίσης να σας δώσω μια ιδέα στην οργάνωση, στους υποψήφιους βουλευτές και στην Αγαρία Δικηλίτση, ότι αξίζει η Αριστερά Στοιχείο να οργανώσει μια εκδήλωση για την τιμή του Κώστα Δεσποτόπουλου. Η προσφορά του στη χώρα και στην αριστερά πρέπει να αναδειχθεί, γιατί αποτελεί από αυτή την άποψη κόσμο για αυτό το νησί. Και μπορώ να σας βοηθήσω με βιβλία, με υλικό, με φωτογραφίες, γιατί νομίζω πολλά νέα παιδιά, ίσως και στη γενιά την δική μας, να μην γνωρίζουν ότι ήταν πολιτικό σύμβουλο στο ΕΑΜΑΤΑΣ, ότι ήταν βουλευτής ΣΥΠΑ, ότι ήταν υπεύθυνο στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων της ΕΔΑΚ. Πάντα όταν ήμασταν μαζί, μου μιλούσε για τις γεωπολιτικές και γεωοικονομικές ανακατατάξεις μέχρι και στα 95 χρόνια που ζούσε και ήταν μια χαρά. Μπορεί να μιλήσουν για τον Κώστα Δεσποτόπουλο πολύ ξένοι στο ΕΠ, που κάθε εβδομάδα του έδωνα μια συνέντευξη για το ρόλο του στον εμφύλιο και στην παρουσία που είχε στο ΕΜΕΛΑ. Αλλά σταματήσω εδώ και θα πούμε στην εισήγηση. Ευχαριστώ πολύ, Βάσο, για τη συγκίνηση που προσέφερες. Η εισήγησή μου αναφέρεται στην οικονομική κρίση, στις πολιτικές της εσωτερικής υποτίμησης και στην εναλλακτική στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει τρία σημεία, βέβαια θα είμαι στον τελευταίο μπορώ πιο σύντομος. Στα δεδομένα, αυτά δηλαδή που έχουν συμβεί, στις προοπτικές, εάν συνεχιστεί αυτή η πολιτική, και βέβαια στην εναλλακτική στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ. Σε ό,τι αφορά τα δεδομένα, νομίζω όλοι μας βιώνουμε αυτό το οποίο μας έχει συμβεί. Όμως, εάν διερευνήσουμε αυτό που βιώνουμε οικονομικά και κοινωνικά, θα δούμε ότι φτάσαμε σε ένα επίπεδο το 2013 28% της ανεργίας, δηλαδή στο 1,5 εκατομμύριο. Έχουμε μια μείωση του εισοδήματός μας κατά 45%, είτε σε μισθούς είτε σε συντάξεις. Υπάρχει μια μείωση του πλούτου κατά 25%. Έχουν καταργηθεί οι συλλογικές συμβάσεις και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις. Αυτή τη στιγμή η κυριαρχία των συμβάσεων είναι η ατομική σύμβαση, αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις, στους ορισμένους συμπολίτες μας, δεν υπάρχει ούτε και ατομική σύμβαση, όπως ακριβώς γινόταν στο Μεσαίο. Εάν διαβάσετε μία διάταξη στο δεύτερο μνημόνιο, λέει ότι το γραφείο ενοικίασης που νοικιάζει έναν εργαζόμενο, παραδείγματος χάρη σε ένα ξενοδοχείο, ενώ στο πρώτο μνημόνιο η σχετική διάταξη έλεγε ότι ο ενοικιαζόμενος με την επιχείρηση υπογράφει μια ατομική σύμβαση, στο δεύτερο μνημόνιο λέει ότι ο ενοικιαζόμενος δεν υπογράφει καμία σύμβαση. Τη σύμβαση την υπογράφουν οι δύο επιχειρήσεις για το αντικείμενο, για τον εργαζόμενο. Αυτά στην ιστορία της εργασίας συνέβαιναν μόνο στο Μεσαίωνα, ούτε καν στα πρώτα χρόνια της βιομηχανικής επανάστασης. Επομένως, αντιλαμβάνεστε αυτό που λέμε βιώνουμε γενικά, αν λίγο διεισδύσουμε σε αυτά που πράγματι έχουν συμβεί στην οικονομία και στην κοινωνία, είναι νομίζω αναπτυξιαστικά. Έχουμε το κλείσιμο 250.000 επιχειρήσεων, έχουμε μία μείωση των κοινωνικών δαπανών κατά 15 δισεκατομμύρια και έχουμε μία μείωση των δαπανών συντάξεων από το 2010 έως το 2014, 11 δισεκατομμύρια.
Δηλαδή τα 2.700.000 συνταξιούχοι από το 10 μέχρι το 14 τους πήραν από την τσέπη τους 11 δισεκατομμύρια. Και το σκεπτικό τους τροϊκά ήταν να τα πάρουμε αυτά τα λεφτά για να ενδυναμώσουμε το αποθεματικό κεφάλαιο για να μπορούν να πάρουν και επόμενη σύνταξη. Αυτή τη στιγμή όμως το αποθεματικό κεφάλαιο της κοινωνικής ασφάλειας που μιλάμε είναι 3,5 δις. Είναι δηλαδή ένα αποθεματικό κεφάλαιο για να πληρωθούν συντάξεις 1,5 μηνών. Και μετά τελειώσαμε. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά και ήδη οι κυβερνητικοί λένε ότι τα διαθέσιμα της χώρας είναι μέχρι το τέλος Μαρτίου, το αποθεματικό της κοινωνικής ασφάλισης φτάνει να πληρώσει συντάξεις μέχρι το τέλος Μαρτίου, γι' αυτά όλα φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτά όλα φταίει ο σπάταλος ελληνικός λαός. Γι' αυτά όλα φταίνε οι μάνες με 50 ετών και αλλήλικο παιδί που παίρνουν πρώτη σύνταξη. Και οι άνθρωποι αυτοί ούτε το κοινίζουν, ας χρησιμοποιήσω ένα μετριοκαθή όρο. Μα είναι δυνατόν μια απερχόμενη κυβέρνηση το 2015 σε αυτή την Ήπειρο, με αυτόν τον πολιτισμό που έχει, με το διαφωτισμό και την αναγέννηση, να παραδίδουν αυτό που λέει ο λαός μας άδεια ταμεία, και δεν ευθύνεται αυτός που τα παραδίδει, αλλά ευθύνεται αυτός που τα παραλαμβάνει. Μιλάνε σοβαρά δηλαδή. Μιλάνε σοβαρά. Αυτή τη στιγμή αυτό το λεγόμενο ημέρι καρδούδελι, ας μπήσουμε στο κομμάτι των συντάξεων, γιατί έγιναν οι εκλογές? Επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε τον πρόεδρο? Επειδή κανείς βουλευτής δεν θα μπορούσε να ψηφίσει για 7η φορά μείωση των συντάξεων. Διότι αυτή τη στιγμή το 2015 για να πληρωθούν οι συντάξεις όλες μέχρι το Δεκέμβριο, κάποιος πρέπει να δώσει στα ταμεία επιπλέον 1,8 δις. Και η Τρόικα λέει, με την αντίληψη του φιλελεύθερου που έχει, μόνο με μείωση των συντάξεων. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Ποιος επομένως βουλευτής ή και ακόμα της κυβέρνησης θα μπορούσε να ψηφίσει για 7η φορά μείωση των συντάξεων? Αυτός είναι ο λόγος. Επομένως, γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε σε αυτή την κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει. Εάν διεισδύσουμε βέβαια λίγο την προσέγγιση μας στο σκέλος της ανεργίας, εκεί θα δούμε ότι έχουμε τους νέους ανέργους, που είναι το 58%, σε απόλυτους αριθμούς είναι 159.000, και καλά κάνουμε και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και παντού. Και ενδιαφερόμαστε για το πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την ανεργία, αλλά έχουμε ξεχάσει και εμείς στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Ευρώπη, την ανεργία των ηλικιωμένων ανέργων. Από 45-44 ετών, οι οποίοι, άντρες και γυναίκες, είναι το 20,3% του νέου, αλλά σε απόλυτους αριθμούς είναι 329.000. Και όταν πηγαίνουν στις διάφορες προκηρύξεις που γίνονται στον ιδιωτικό ή οπουδήποτε δημοτικό τομέα, τους λένε: τι να σας κάνω σας, 50 χρονών, τι να σε κάνω. Τι να σε κάνω, 50 χρονών. Επομένως, εδώ έχουμε αντιμετωπίσει ένα σοβαρό πρόβλημα. Και στο σύνολο της κοινωνίας, η οποία έχει περάσει σε μια πλήρη αποσύνθεση, και δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν έχει καταλάβει κανείς και κάνει κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ για το πού θα βρει τα λεφτά να αντιμετωπίσει την ανθρωπιστική κρίση και την κοινωνική κρίση, ότι χωρίς κοινωνική συνοχή, όποιος θέλει να χτυπιέται, όλα τα ιστιτούτα να χτυπιώνται, δεν μπορεί να γίνει ανάπτυξη. Δεν μπορεί να έχεις δίπλα σου 1 εκατομμύριο ανέμους, 3 εκατομμύρια φτωχούς, 400.000 οικογένειες χωρίς ρεύμα και εσύ να σφυρίσεις αδιάφορα για να θέλεις να κάνεις ανάπτυξη. Δεν γίνεται αυτό. Δεν έχει γίνει αυτό στην ιστορία της ανθρωπότητας. Η ανάπτυξη για να γίνει έχει μια κινητήρια δύναμη που λέγεται κοινωνική συνοχή. Και γι' αυτό το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ ξεκινάει από τον πρώτο πυλώνα που λέει αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Δεύτερος πυλώνας, κοινωνική ανασύσταση του κράτους πρόνοιας. Και τρίτος πυλώνας είναι η επανεκκίνηση της οικονομίας. Αυτά είναι σε εδώ στο Πανεπιστήμιο, στο πρώτο εξάμεινο. Δεν έχουν καταλάβει οι άνθρωποι ότι δεν μπορεί να κάνεις επανεκκίνηση της οικονομίας
όταν δεν λύσεις το πρόβλημα το κοινωνικό σε μια χώρα και ιδιαίτερα εδώ που πλέον έχει μετεξελιχθεί σε ανθρωπιστικό πρόβλημα. Επομένως, σε αυτή την κατάσταση με την αλλεργία, δίπλα έχουμε αυτά τα νοικοκυριά που δεν έχουν ρεύμα και δίπλα έχουμε 500.000 οικογένειες που από τα μέλη τους που είναι από 15 έως 64 ετών δεν το βγάζει κανείς. Αυτό συμβαίνει σε 500.000 οικογένειες. Και από το 1.400.000 ένα στην Ελλάδα δουλεύουμε 3,5 εκατομμύρια άτομα. Το 2009 δουλεύαμε 5 εκατομμύρια. Η διαφορά τους είναι η ενεργία. Από αυτά τα 3,5 εκατομμύρια, το 1.400.000 ελάχιστο στο ιδιωτικό τομέα. Από αυτά το 1.400.000, οι 850.000 εργάζονται, πηγαίνουν στη δουλειά τους κανονικά, το 8ωρο, το μπορεί να είναι 10ωρο, και παίρνουν το μισθό τους με καθυστέρηση από 3 ως 15 μήνες. Μίλαγα στο Ηράκλειο στις αρχές Αυγούστου και μου λέγανε πολλά παιδιά που ήταν από τον τουριστικό τομέα, ότι δουλέψαμε τον Ιούλιο του 2014 για να πληρωθούμε τον Ιούλιο του 2013. Και θα δουλέψουμε τον Αύγουστο του 2014 για να πληρωθούμε τον Αύγουστο του 2013. Επομένως, πραγματικά διαρωτώ με όλα αυτά που συμβαίνουν και στην οικονομία και στην κοινωνία, δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν προκυνήσει κανείς και δεν ζητάει από αυτόν τον λαό έστω ποιητικός μια συγγνώμη. Το πιο τυχαίο πράγμα θα μπορούσε τουλάχιστον να συμβεί. Συνολικά, για να τελειώσω την πρώτη μου ενότητα, στην Ελλάδα πήραμε μέτρα 68 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή κάναμε λιτότητα 68 δισεκατομμυρίων για να μειωθεί το έλλειμμα κατά 23 δισεκατομμύρια και να αυξηθεί το χρέος από 110% του ΑΕΠ στα 175% του ΑΕΠ. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι και σε ένα δημοτικό συντρίβι, τάξη τα παιδιά μου που έχουν μάθει τα παιδιά και τις τρεις πράξεις της αρχιμητικής, όταν τους το λέγαμε αυτό, τις σκεφτόμαστε να κάνουμε αυτό, τι μας λέτε, θα μας πλατάνε στο ξύλο τα παιδιά. Είναι δυνατόν να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα από το οποίο στοχεύεις να κάνεις λιτότητα 68 δις, να μειώσεις κατά 23 το έλλειμμα δις και να αυξήσεις το χρέος. Επομένως, το πρόγραμμα αυτό δεν ήταν πρόγραμμα, τουλάχιστον εγώ με την εμπειρία που είχα, γιατί είχα συναντήσει και τους τρεις της Τρόικα 4-5 φορές, έτσι προσωπικά και συζητούσαμε, ανεξάρτητα αν διαφωνούσαμε και με τις μελέτες και τα στοιχεία που η κάθε πλευρά κατέθεται, δεν ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο δεν έχει υπολογίσει καλά τις προβλέψεις του, έτσι έχει υπολογίσει, δεν έχει υπολογίσει καλά τους πολλαπλασιαστές, δεν τους έχει υπολογίσει. Ήταν κάτι βαθύτερο. Και αυτό που αυτή τη στιγμή έχει καταλάβει ο ελληνικός λαός, εγώ κρατάω μια απόσταση από αυτό που λένε ότι είναι ένας ψήφος οργής, είναι ένας ψήφος αγανάκτησης. Εγώ νομίζω ότι είναι ένας σοφός ψήφος. Είναι ένας ψήφος που έχει κατανοήσει και εμπεδώσει ότι αυτό το πρόγραμμα είναι άχρηστο. Δεν βοηθάει καθόλου ούτε την οικονομία, ούτε την κοινωνία. Αντίθετα, την κοινωνία την αποσυνθέτει και την οικονομία την οδηγεί σε κατάρρευση. Και όσα να προσπαθούν να του λένε, είτε η επερχόμενη κυβέρνηση είτε οποιοδήποτε, ότι είναι ένα πρόγραμμα αναγκαίο και αποδοτικό, δεν πείθεται ο ελληνικός λαός. Εγώ βλέπω, έχω γυρίσει στην Ελλάδα τον τελευταίο χρόνο 2-3 φορές από την Ινωρεσιάδα μέχρι την Κρήτη και μιλώντας με τους ανθρώπους, μπορεί να μου λένε ο καθένας την περίπτωσή του, αλλά ευαθύνοντας πίσω από αυτό που μου λέει, καταλαβαίνω ότι η πεποίθησή του είναι ότι αυτό το πρόγραμμα είναι άχρηστο. Σου λέει δεν είμαι ειδικός, δεν είμαι εκείνος, δεν είμαι αγάπη, είμαι επιχειρηματίας, είμαι δάσκαλος, είμαι νοικοκυρά, είμαι τάρα και μπορώ και καταλαβαίνω. Είναι άχρηστο. Και προσπαθούν να με πείσουν ότι είναι αναγκαίο και ότι είναι αποδοτικό. Εγώ νομίζω αυτό είναι το διακύβευμα. Δεν είναι. Εγώ κρατώ μια απόσταση από τη θεώρηση ότι είναι οργισμένος ο κόσμος, ότι είναι τσάτισμένος, ότι είναι αγανακτισμένος. Συμβαίνουν όλα αυτά, μπορεί να συμβαίνουν, αλλά στο βάθος έχει αυτή την πεποίθηση. Και γι' αυτό αυτή τη στιγμή, με όλη αυτή την τρομοκρατία και το φόβο που έχει εξαμολυθεί, δεν συγκινείται κανείς. Συνεχίζει ότι η ψηφοφορία που γίνεται να φέρουν το ΣΥΡΙΖΑ, διότι υπάρχουν αντικειμενικά γεγονότα που στηρίζεται ο καθένας από εμάς που έχει
πάρει αυτή ή εκείνη την απόφαση. Και εγώ νομίζω ότι η απόφαση αυτή πατάει στέρεο. Πατάει θεμελιωμένα σε αυτούς οι οποίοι έχουν αποφασίσει αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό νομίζω η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στηρίζεται σε αντικειμενικά γεγονότα, δεν στηρίζεται σε οργή, σε τσαρτήρα, σε αυτοκριτισμό. Πατάει γερά. Και πατάει γερά επάνω σε δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι βλέπει ότι αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα που οδηγείται, και το άλλο είναι ότι βλέπει ένα φορέα ο οποίος έρχεται και του λέει ότι εγώ δεν σου πουλάω φύγια μεταξύ των σκορδέλων, αλλά έχω ένα πρόγραμμα από 4 πυλώνες, ανθρωπιστική κρίση με αυτά τα 4 μέτρα, κοινωνική ανασύσταση του κράτους όπως είπαμε χρόνιας, επανεκκίνηση της οικονομίας και δημοκρατικός εξοπλισμός. Αυτά. Δεν του λέει τίποτα πάνω. Δεν είναι κανένα αριστερό ριζοσπαστικό πρόγραμμα αυτό. Είναι αυτό που όπως είπε και ο πρόεδρος της Θεσσαλονίκη, είναι ένα πρόγραμμα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής που δεν είναι αυτό που θέλουμε, αλλά είναι αυτό που είναι αναγκαίο και μπορούμε να το εφαρμόσουμε. Δεν θα μπορούσε να πει χιλιάδες πράγματα που μπορεί να κάνει εδώ πέρα. Χιλιάδες πράγματα. Δηλαδή, μπορεί να μας πει κάποιος, να πει μάτια τετρά κύριε καθηγητά. Εδώ έχουμε ισοπεδωθεί. Μου λέει να μας έκανε στην Ιταλία με την Αγλαία ναυτική με 25 χρόνια που πέρανε σύνταξη 600 ευρώ υποπλίατη και τώρα παίρνουν 280. Και έρχεσαι εσείς και μου λέτε ότι το πρόγραμμα της εθνικής οικονομίας είναι να μου δώσετε μια σύνταξη, τη 13η σύνταξη, καλά στο πράγμα. Έχει δίκιο από αυτή την άποψη. Αλλά όμως δεν έρχεται να του πει ο φορέας αυτός ότι θα σου δώσω και εκείνο και εκείνο και εκείνο και εκείνο. Γιατί σε αυτές τις συνθήκες αυτό μπορεί να γίνει και για την αριστερά. Δεν μαζεύει ψήφους όπως γνωρίζαμε, ούτε θέλει να δουλέψει, ούτε πρέπει να δουλέψει σε όλους πελατειακούς θέσεις, να χτυπάει πλάτες ή να χαιρετάει χέρι. Λέει αυτό μπορώ να κάνω, γι' αυτό το λόγο το κάνω και έτσι πηγαίνω. Δεν μπορεί να λέει η αριστερά σου υπόσχομαι 10 και να σου κάνει 2, σου υπόσχεται 10 και να σου κάνει 10. Αυτό σημαίνει η αριστερά. Επομένως είναι πολύ καθαρό. Είναι δύο αντικειμενικοί λόγοι επάνω στους οποίους ο καθένας από εμάς έχει στηριχθεί και έχει επιλέξει την προτίμησή του. Και εγώ νομίζω η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στηρίζεται ακριβώς επάνω σε αυτά τα δύο αντικειμενικά γεγονότα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συνέχιση της πολιτικής. Η συνέχιση της πολιτικής ήταν αυτό που έλεγε το email, ότι συνεχίζουμε αυτή την πολιτική, μειώνουμε τις συντάξεις, στις επιπολικές ούτως ή άλλως έχει αποφασιστεί, γιατί υπάρχει ρήτρα του μηδενικού ελλείμματος, επομένως οι επιπολικές από το 2015 θα πρέπει να μειωθεί 8%, καθαρά αυτό, και από εκεί και μετά θα μείωνε και τις κυρίες συντάξεις για να βρουν το 1,8 δις. Και αυτό θα γινόταν και το 16 και το 17 και πάει λέγοντας. Και στο τέλος θα μείναμε χωρίς σύνταξη. Λέω πολλές φορές ότι πρέπει η αριστερά να δείτε το θέμα της ανταποδοτικότητας στην κοινωνική ασφάλιση και πολλοί σύντροφοι μου λένε «Μα η έννοια της ανταποδοτικότητας είναι μια φιλελεύθερη έννοια, μήπως δεν πρέπει να τη χρησιμοποιούμε εμείς». Πολύ σωστό. Αλλά πρέπει να τη χρησιμοποιούμε τώρα. Γιατί? Γιατί υπάρχει αρνητική ανταποδοτικότητα. Γιατί όταν στα 35 χρόνια που εργαζόμαστε δίνουμε στην κοινωνική ασφάλιση 100 μονάδες, η κοινωνική ασφάλιση μας γυρίζει 40. Ενώ στο γερμανό εργαζόμενο, όταν του δίνει 100, η κοινωνική ασφάλιση του Γερμανού του δίνει 155. Του Γάλλου του δίνει 153. Του Ισπανού του δίνει 131. Του Πορτογάλου του δίνει 101. Και εμάς μας δίνει 40. Του δίνουμε 100 και μας δίνει 40. Εάν δεν μπορεί να μας δώσεις ούτε 100, τότε πήγαινε σπίτι σου. Να βρούμε κάποιον άλλο να το διαχειριστεί αυτούς τους πόρους με ορθολογικό και κοινωνικό τρόπο για να μας δίνει τουλάχιστον 100. Από όλη αυτή την ιστορία, από το 55 μέχρι το 85, με τον τρόπο που αξιοποιήθηκαν τα αποθεματικά, με μία μελέτη που κάναμε, έχουν πάρει από την κοινωνική ασφάλιση 78 δις. Και αυτή τη στιγμή η κοινωνική ασφάλιση που μιλάμε, σε μία χώρα με 10 εκατομμύρια και με 2.700.000 συνταξιούχους, έχει στο αποθεματικό τη μόνο 1,5 μηνός συντάξεις. Όταν παρουσίαζα αυτή τη μελέτη σε έναν διεθνή οργανισμό πριν 2 μήνες που με καλέσαν να την παρουσιάσω, μου λένε οι συνάδελφοι του διεθνούς οργανισμού, όχι στους διπλωμάτες, στους συναδέλφους. Μου λένε, μήπως έχετε κάνει λάθος στα μηδενικά. Είναι δυνατόν στη χώρα σας, με αυτά τα χαρακτικά που σας λέω, δηλαδή με τόσο πληθυσμό, τόσο εργαζόμενο, τόσο συνταξιούχος,
να έχει μείνει αποθεματικό 3,5 δις, πόσο μηνών συντάξεις είναι. Και λέω, κύριες και επικουρικές μαζί, είναι 1,5 μηνών. Και πώς θα γίνει αυτό. Πώς θα γίνει, έχετε δει στις άλλες χώρες και αποθεματικό κεφάλαιο. Βέβαια, αφού μου κάνει τόσες μελέτες. Κοίταζα τελευταία τη μελέτη που κάναμε για το νορβηγικό σύστημα. Το νορβηγικό σύστημα έχει αποθεματικό 1,383. Από εδώ και στο εξής, να μην εισπράττεις φορές, μπορεί να πληρώσει συντάξεις μέχρι το 2080. Αλλά εκεί δεν βάζουν το χέρι από εδώ με τα δομημένα ομόλογα. Άλλος κλέβει από εκεί, άλλος κάνει από εδώ και άλλος κάνει από εκεί. Σκούρετε, είναι τώρα μάχαιρας κατηγορίας, επειδή κάνει τη μελέτη σε μια δίκη για τα δομημένα ομόλογα. Είναι ασύλληπτη η κατάσταση. Είναι ασύλληπτη η κατάσταση. Από διάφορα ταμεία. Πώς μπήκανε στην ιστορία των δομημένων ομόλογων και χαθήκαν τα λεφτά από τα ασφαλιστικά ταμεία. Και έρχονται επιπλέον και με απειλούν ότι πήγαν οι 4 φυλακοί, άμα πάνε κι άλλοι 6, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Επομένως, αυτή είναι η λόγη που νομίζω εγώ έχουμε φτάσει σε αυτό το αδιέξοδο. Επομένως, πηγαίνοντας στο τρίτο σημείο, φεύγοντας από αυτή την πορεία αυτή τη πορεία κατάρρευσης και της οικονομίας και της κοινωνίας, εάν θα συνεχιστεί αυτή η πολιτική, και βέβαια αυτό το καταλαβαίνει ο καθένας για τον εαυτό του και την οικογένειά του, αλλά το καταλαβαίνει όμως και για τη χώρα και για τις μεσογειακές χώρες. Καταλαβαίνει ότι η χώρα μας και οι μεσογειακές χώρες θα γίνουν μια ειδική οικονομική ζώνη το βόρειο χώρο της Ευρώπης. Όπως έγιναν οι ανατολικές χώρες της Ευρώπης ειδική οικονομική ζώνη, αυτό είναι ένα ευρωπαϊκό. Εγώ πηγαίνω στα πλαίσια του Ινστιτούτου, πήγαινα σχεδόν 4-5 φορές σε ανατολικές χώρες και τότε μας λέγανε όλοι και συνάδελφοι κλπ. Δεν υπάρχει άλλη λύση από τη σοκ θέραπη, δηλαδή από τη νεοφιλελεύθερη πολιτική, για να ξεπεράσουμε το σοκ της μετάβασης σε ένα άλλο σύστημα το 1990. Και αν πάτε τώρα, είναι η ίδια κατάσταση όπως το 1990. Δηλαδή, επί 25 χρόνια οι άνθρωποι κάνουν λιτότητα για να υποτίθεται ανασυγκροτηθεί η οικονομία και ακόμα ζουν μέσα στη γειτόνια. Στην ουσία δηλαδή έχουμε θεσμοποιήσει μια ειδική οικονομική ζώνη. Έχουμε θεσμοποιήσει και βάζοντάς το μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό που κάνανε στις μεσογειακές χώρες και θέλουν να το επιταχύνουν, αυτό που λέμε εμείς τα οικονομικά, την άνηση ανάπτυξη βορρά και νότου. Αυτό σημαίνει αυτή τη στιγμή. Οι βόρειες χώρες της Ευρώπης παράγουν όλα τα προϊόντα και όλες τις δραστηριότητες, βιομηχανία, γεωργία, τουρισμό, υπηρεσίες, και οι μεσογειακές χώρες μόνο τουρισμό και υπηρεσίες. Δεν ξέρω αν είδατε όταν είχε έρθει ο καγκελάριος της Γερμανίας στο γραφείο του Πρωθυπουργού που λέει ότι αυτή η χώρα πρέπει να παράγει μόνο τουρισμό και υπηρεσίες. Μα με τουρισμό και υπηρεσίες δεν μπορεί να ζήσει μια χώρα. Οι πόροι που έξω από τον τουρισμό και υπηρεσίες δεν φτάνει να ζήσουν αξιοπρεπώς 11 εκατομμυρία άνθρωποι. Ακόμα και στη Γερμανία κάνουμε μία μελέτη για να μην το εφαρμόσουμε και ταλαιπωρηθούν οι άνθρωποι εκεί και μετατρέψουμε τη γερμανική οικονομία σε μία οικονομία του τουρισμού και των υπηρεσιών, μέσα σε μία πενταετία θα γίνει μία χώρα όπως έχει γίνει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα και άλλες μεσογειακές χώρες. Δεν παράγεται πλούτος από αυτές τις δύο τομείς ικανός και αναγκαίος για να θρέψει αξιοπρεπώς και τα άτομα αλλά και τις συλλογικές ανάγκες. Τα πανεπιστήμια, τα νοσοκομεία, την κοινωνική ασφάλιση, το οδικό δίκτυο, τους δρόμους, τα λιμάνια. Η πόλη είναι περιορισμένη. Είναι πολύ καθαρό αυτό. Επομένως, εμείς μέσα σε αυτό το μοντέλο που ήρθαν και μας παρουσιάσανε, πηγαίνουμε και το λένε και με καμάρι σε μια κατεύθυνση ανάπτυξης του τουρισμού και των υπηρεσιών. Μα δεν είναι δρόμος αυτός αποδοτικός. Είναι ένα συμπλήρωμα στη βασική ανάπτυξη που πρέπει να γίνει στη χώρα, στον αγροτικό τομέα είτε στο μεταβλητικό τομέα. Επομένως, φεύγοντας από αυτό το αδιέξοδο πρόγραμμα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, αλλά και από αυτό το αδιέξοδο μοντέλο άνησης ανάπτυξης βορρά-νότου, ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται και λέει ότι εγώ ξεκινάω από την αντιμετώπιση της αποκλειστικής κρίσης και την επανεκκίνηση της οικονομίας. Και ένα κεντρικό μέτρο στην επανεκκίνηση της οικονομίας είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 586 ευρώ στα 751 ευρώ ακαθάριστα. Και λένε πάρα πολλοί και αρχηγοί κομμάτων και βουλευτές ότι αν γίνει αυτό θα καταστραφούν επιχειρήσεις, θα καταστραφεί η χώρα κλπ. Καταρχήν
το 2009 το κατώτατο μισθό των έπαιρναν 290.000 ευρώ. Εγώ την περασμένη εβδομάδα που κάνω μια μελέτη και κοίταζα τα στοιχεία που είχα, σήμερα με τα στοιχεία που δηλώνει το ΙΚΑ, τον παίρνω τον κατώτατο μισθό των 586, τουλάχιστον αυτό δηλώνει, δεν ξέρω αν τον παίρνω κιόλα, 390.000 ευρώ. Επομένως, με μια μελέτη που κάναμε για να δούμε αυτό το μέτρο θα καταστρέψει την οικονομία, τι προέκυψε. Ότι εάν εφαρμόσουμε αυτό το μέτρο την 1η-1η του 2015, μέχρι το τέλος του 2015 αυξάνεται η ζήτηση στην οικονομία 0,75%, αυξάνεται το ΑΕΠ 0,5%, μπαίνουν δηλαδή σε θετικό πρόσημο και δημιουργούνται 10.000 σταθερές και μόνιμες θέσεις εργασίας. Αυτό προσφέρει αυτό το μέτρο. Όλα όσα προσφέρει αυτό το μέτρο έχουν μπροστά θετικό πρόσημο. Δεν είναι θετικό πρόσημο. Λίγο-λίγο, πολύ-πολύ, αυτό όπως είναι. Επομένως, μπαίνει μέσα στη διαδικασία της άξης του καθόλου μισθού. Το δεύτερο είναι ότι αποκαθιστά θεσμικά, ή μάλλον αποκαθίσταται θεσμικά, όλο το θεσμικό πλαίσιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα που καταργήθηκε, ο οργανισμός διαιτησίας, οι συλλογικές συμβάσεις, η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση, οι κλαδικές συμβάσεις, όλο αυτό το θεσμικό πλαίσιο αποκαθίσταται. Και πλέον δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτή τη στιγμή που έχουμε ατομικές συμβάσεις ή και μη ατομικές συμβάσεις. Και όσοι είναι εργαζόμενοι, νομίζω ότι αυτά τα τελευταία χρόνια θα έχουν βιώσει αυτή τη μετάβαση από τη συλλογικότητα της διαπραγμάτευσης στην ατομικότητα της συζήτησης, για να μην το πω διαπραγμάτευση, με τον εργοδότη. Και επίσης υπάρχει μια αύξηση στις συνταξιοδοτικές παροχές, μία 13η σύνταξη για αυτούς τους συνταξιούχους που παίρνουν μέχρι 700 ευρώ. Από τη μελέτη που έχουμε κάνει, αυτό το μέτρο θα το αξιοποιήσουν 1.162.000 άτομα, τουλάχιστον με τα σημερινά στοιχεία. Επειδή όμως θα δοθεί το Δεκέμβριο, μπορεί να είναι περισσότερο, μπορεί να είναι λιγότερο, αλλά τουλάχιστον εκεί κινείται. Τώρα, παράλληλα με αυτά τα μέτρα που οπωσδήποτε θα τονώσουν την οικονομία, έχουμε τα μέτρα άμεσης οικονομικής και κοινωνικής απόδοσης. Και εδώ το βασικό είναι η διείσδυση ρευστότητας, ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όπου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ήταν ένας θύλακας και είναι ένας θύλακας απασχόλησης. Το 2009 το 57% της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα ήταν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αλλά και εδώ όμως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όχι με τους όρους του 2009, αλλά με άλλους όρους. Η μικρομεσαία επιχείρηση πλέον, εάν θέλει να ζει σε φυσικενές περιβάλλον και φυσικενή προοπτική, δεν μπορεί να λειτουργεί όπως λειτουργούσε τα προηγούμενα χρόνια. Θα πρέπει να δούμε νέες μορφές οργάνωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και αυτές οι μορφές τουλάχιστον που έχουν κάνει οι γείτονές μας, οι Ιταλοί, εδώ και 20 χρόνια, είναι αυτές οι λεγόμενες συστάδες επιχειρήσεων. Είτε στον αγροτικό τομέα, είτε στον μεταπηρητικό τομέα. Επομένως, πρέπει να δώσει η αναπτυξιακή πολιτική μία κατεύθυνση προς αυτή ή τον προσανατολισμό, δηλαδή το συστάδιο επιχειρήσεων. Μία περίοδο πήγε να γίνει κάτι στο Υπουργείο Βιομηχανίας, αλλά από την εμπειρία που είχα σε αυτή την επιτροπή που συμμετείχα εκ μέρους του Ινστιτούτου, τα οποία υπήρχαν αρκετά χρήματα να δοθούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να οργανώσουν συστάδες επιχειρήσεων, όταν έγινε η προκήρυξη, ήρθαν μόνο δύο εταιρείες και διαθέσιμα. Τα Μάρμαρα Καβάλα και ο Μπουτάκης. Καμία διαφήμιση. Εγώ το δίδαγμα που πήρα από εκεί ήταν ότι αυτή η διαδικασία θέλει να ξεκινήσει από τα κάτω. Θέλει μια συζήτηση με τους ίδιους τους μικρομεσαίους, με τα επιμελητήρια, κατά περιοχή, να καταλάβουν τι σημαίνει αυτό, τι προοπτική και τι δυναμική βιωσιμότητα τους δίνει, για να συμμετέχουν μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό το πράγμα είναι τελείως τεχνικά και γραφειοκρατικά, μια προκήρυξη χωρίς προετοιμασία και γι' αυτό είναι αυτό το περιορισμένο αποτέλεσμα. Επομένως, το βασικό στα μέτρα μεσομαγωγικής απόδοσης είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να μπορεί να τους ανοιχθεί και ένα δρόμος αξιοποίησης εξωτερικής ζήτησης. Δεν θα μπορούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο μέλλον, με όλον αυτό το διεθνή ανταγωνισμό που υπάρχει, μόνο
αναφερόμενοι στην εσωτερική ζήτηση όπως γινόταν μέχρι το 2009. Και το τρίτο στάδιο, επομένως είπαμε άμεση απόδοση, βραχυπρόθεσμη απόδοση, και το τρίτο στάδιο είναι η μεσομακροπρόθεσμη απόδοση, που είναι πλέον η στρατηγική της οικονομίας και αυτό που λέει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το πρόγραμμα της παραγωγικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης. Και εδώ τα πεδία είναι τρία. Είναι δημόσιες επενδύσεις, είναι ιδιωτικές επενδύσεις και είναι επενδύσεις στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας. Επομένως, έχουμε τρία πεδία: το δραστηριότητα στο δημόσιο τομέα, στο δημόσιο χώρο, δραστηριότητα στον ιδιωτικό τομέα και δραστηριότητα στην κοινωνική οικονομία. Και εδώ πλέον δεν θα πρέπει να γίνονται επιχειρήσεις ατάχτως ειρημένες όπως γίνονταν μέχρι αυτή τη στιγμή. Και ο λόγος που δεν έρχονται επενδύσεις στην Ελλάδα ή ο λόγος που δεν γίνονται και από εγχώριους επενδυτές είναι ότι δεν υπάρχει ένας προσανατολισμός κατά περιφέρεια που και σε ποιο πλάνο να γίνει μια επιχείρηση. Αυτό θέλει ο επιχειρηματής. Εγώ θυμάμαι όταν είχαμε κάνει τη μελέτη στο Πανεπιστήμιο με τους συναδέλφους για την ανάπτυξη των νησιών του Αιγαίου και είχαμε προκύψει ότι στη Χίο μπορεί να γίνει μόνο δύο επενδύσεις. Στα Μάρμαρα και στα Γλυκά. Στη Μυτιλίνη τρεις. Αυτή. Στη Ρόδο αυτή. Αυτό θέλει ο επενδυτής. Τώρα με τις περιοχές που κάναν, όταν πηγαίνουν στις αναπτυξιακές εταιρείες του δημοσίου που έχουν οι διάφορες νομαρχίες ή οι δήμοι, τους λέω παράδειγμα έχουμε ένας νέος επενδυτής και θέλω να επενδύσω εδώ. Μπορείτε να μου πείτε στην περιφέρειά σας, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Δυτική Μακεδονία, Πελοπόννησο, πού να επενδύσω? Λέει, δεν μπορεί να σας απαντήσει κανείς αυτό. Λέω εσείς για σε όλη την Ελλάδα, αυτό το ξέρω και εγώ. Γιατί εμείς κάνουμε τέτοιες μελέτες περιφερειακές και εντοπίζουμε κατά περιφέρεια σε ποιους πλάνους και πόσες επενδύσεις πρέπει να γίνουν. Αυτή την πληροφόρηση θέλει ο επενδυτής. Γιατί όπως καταλαβαίνετε όσοι τουλάχιστον είστε επιχειρηματίες, ότι με αυτή την πληροφόρηση ο επενδυτής τι κάνει? Ελαχιστοποιεί τον επιχειρηματικό του κίνδυνο. Και αυτό θέλει να τονίσει. Δεν θέλει να έρχεται και να κάνει καφετέρειες, κομμάτια, εκείνο και μετά από δύο χρόνια να κλείνει. Πρέπει κάποιος να του πει συγκεκριμένα αυτό το πράγμα πρέπει να κάνει και αυτό έχει βιωσιμότητα. Αλλά αυτό όμως θέλει μια σοβαρή δομή μέσα στις περιφέρειες που παρακολουθούν τις δυνατότητες, τις εξελίξεις και τους μετασχηματισμούς στην κάθε περιφέρεια, είτε από την πλευρά του εργατικού δυναμικού, είτε από την πλευρά της τεχνολογίας, είτε από την πλευρά της παραγωγής, και θα είναι σε θέση να απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα. Αυτό δεν το έχει κανείς επιχειρηματία. Τώρα κάνουμε μια μελέτη για νέες επιχειρήσεις που γίνονται από νέα παιδιά που τελειώνουν το πανεπιστήμιο, και όταν κάνουμε τα ερωτηματολόγια μαζί τους, σε μια επιχείρηση που ήμασταν στην Οριστιάδα, μεταξύ δημοτικού και Οριστιάδας, φτιάχνουμε ένα λογισμικό, το οποίο ήταν το αποτέλεσμα μιας δουλειάς που κάναμε στο πανεπιστήμιο. Όταν μιλάτε μαζί τους, νομίζω ότι μιλάτε με επιχειρηματικό σύμβολο. Διότι σου λένε τα παιδιά, ό,τι είναι εντός της επιχείρησης το ελέγχουμε εμείς απόλυτα. Ό,τι όμως είναι εκτός, αυτό που λέμε εμείς οικονομίες κλίμακας, το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης είναι μηδέν. Δεν υπάρχει ίντερνετ, δεν υπάρχουν δίκτυα, δεν υπάρχουν προσβάσεις στις αγορές, δεν υπάρχουν προσβάσεις στους προμηθευτές, δεν υπάρχει έρευνα, δεν υπάρχει τίποτα. Τότε πώς θα λειτουργήσει αυτή η επιχείρηση? Και μια επιχείρηση τεχνολογικής αιχμής, όπως είναι το λογισμικό. Δεν γίνονται αυτά. Όλες οι χώρες έτσι δουλεύουν. Μην νομίζετε ότι κομίζουμε γλάφκα σαν αυτήν. Όλες οι χώρες έτσι δουλεύουν. Επομένως, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει να οργανώσει όλο αυτό το πλαίσιο και το περιβάλλον των επιχειρήσεων εκτός από τα συγκεκριμένα μέτρα. Αλλά τα συγκεκριμένα μέτρα θα πρέπει να έχουν αυτή τη στοχοθεσία και τον προσανατολισμό για να είναι η πόλη αποδοτική. Και επίσης υπάρχει και ο τομέας που δίνει πολύ μεγάλη σημασία στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, της κοινωνικής οικονομίας. Και αυτό μπορούμε να το δούμε και στον τουρισμό, μπορούμε να το δούμε και στον πρωτογενή τομέα, μπορούμε να το δούμε στο περιβάλλον, μπορούμε να το δούμε σε έρευνες, μπορούμε να το δούμε σε πάρα πολλές δραστηριότητες. Επομένως, θα πρέπει να προσφερθεί μία γνώση και μία δυνατότητα, είτε σε κεντρικό είτε σε περιφερειακό επίπεδο, αναλυτικά αυτοί οι τρεις τομείς, δημόσιος χώρος, ιδιωτικός χώρος, χώρος κοινωνικής οικονομίας, πιο εξειδικευμένα ποιοι είναι οι τομείς οι οποίοι μπορούν να απορροφήσουν πόρους για να δημιουργήσουν ανάπτυξη και απασχόληση. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ κλείνει με μία στοχοθεσία 300.000 θέσεων εργασίας μέχρι το τέλος της τετραετίας. Αυτό για να συμβεί πρέπει να εξασφαλιστεί μία ανάπτυξη κατά μέσο όρο της τάξης του 3%.
για να εξασφαλίσει αυτή η ανάπτυξη του 3% πρέπει να κινητοποιηθούν αυτοί οι τρεις δημόσιοι, αυτοί οι τρεις παραγωγικοί πόροι που είπαμε. Δεν μπορεί να είναι η οικονομία έτσι όπως είναι σήμερα σε μία ύφεση και, μία πλήρης αδιαφορία για την παραγωγική και τεχνολογική δραστηριότητα. Αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, ότι το πρόγραμμα της Δημοκρατίας λέει ότι το 2021 θα έχουμε 700.000 θέσεις εργασίας, αν θέλει κανένα να το αντιμετωπίσει από θετική άποψη, να μην είμαστε όλοι που είμαστε και κακοβοέρδοι, αυτό μπορεί να συμβεί. Αλλά θα πρέπει η ελληνική οικονομία σε αυτή την περίοδο να αυξάνεται με 7,5% το χρόνο. Εάν μπορούμε την ελληνική οικονομία να την αυξήσουμε 2015-2021 με αυτά τα μέτρα λιτότητας με 7,5% το χρόνο, γιατί να μην βρούμε 700.000 συμπολίτες μας δουλειά. Το 3% όμως του ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ πιο εφικτό μέσα σε αυτές τις συνθήκες οργάνωσης και επανεκκίνησης της οικονομίας. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί φίλοι, θα είμαστε για λίγη ώρα στη διάθεσή σας. Ειδικά ο... Σε όποια πράγματα είχε προβλέψει από τη διάθεση επιχειρήσεις που προστάνε και, και στην εφορία και στις τράπεζες και στα ασφαλιστικά ταμεία. Είδατε ότι η κυβέρνηση πήρε αυτά τα μέτρα για τα ασφαλιστικά ταμεία με τις δόσεις και βέβαια αυτή τη στιγμή, εξ όσων έχω πληροφορηθεί, μέχρι και τον Νοέμβριο και Δεκέμβρη, τα ταμεία εξέταξαν μόνο 57 εκατομμύρια. Ενώ υπήρχε, υποτίθεται, μια προσδοκία ότι ίσως θα φτάσουμε και το δισεκατομμύριο. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει αυτό που λέει και ο Νταόκλος, που καλά έρθει να τον ήρθε. Επομένως πρέπει να μπει σε μια διαδικασία ενός κουρέματος όλο αυτό το πακέτο και από εκεί και μετά να πληρώνουν τις στρέφουσες υποχρεώσεις τους για να μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό το οποίο προστάνε. Είτε είναι προς την εφορία, είτε είναι προς τα ασφαλιστικά ταμεία, είτε είναι προς τις τράπεζες. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει μια πρόταση νόμου για τη ρύθμιση σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν έγινε δεκτό στην Βουλή και έχει δεσμευτεί και αν είχαμε και στον τύπο αυτές τις μέρες που λένε τα πρώτα νομοσχέδια που θα ψηφίσει, που θα καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ τις πρώτες 100 μέρες, μεταξύ αυτών των νομοσχεδίων είναι και αυτό το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις με τα λειτουργικά τις επιχειρήσεις προς την εφορία είτε προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Εάν δεν γίνουν αυτές οι καθαρίσεις θετικά, δεν μπορεί να επανακινηθεί η οικονομία. Δηλαδή αυτό το μέτρο, μην το εκλάβετε ότι είναι ένα μέτρο ανθρωπιστικό. Είναι ένα μέτρο που οπωσδήποτε κοινωνικά βοηθάει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και την απασχόληση, αλλά όμως έχει και πολύ σημαντική οικονομική και μακροοικονομική σημασία. Το δεύτερο είναι τους προοδηγάτες και τα κλπ. Κοιτάξτε, το πρόβλημα της φορολογίας ή αυτό που βλέπουμε από εδώ και δεν είναι πρόβλημα, γι' αυτό είναι τέχνασμα στον προεκλογικό αγώνα που γίνεται. Παρακολουθείτε ότι τα στελέχη της αγαπημένης κυβέρνησης ασχολούνται μόνο με τι, με το ποσοστό της φορολογίας, αν θα είναι 25, 35, 40. Πριν από αυτό, υπάρχει κάτι άλλο που είναι πολύ σοβαρό. Και αυτό δεν θα αναφέρει καθόλου κανείς. Λέω πολλές φορές στα παιδιά στο Πανεπιστήμιο, στα πλαίσια αυτού του μαθήματος της φορολογίας. Εμείς, σαν ερευνητές, πηγαίνουμε στον κυβερνήτη και του λέμε τον κυβερνήτη, θέλετε να σας πάμε ένα φορολογικό σύστημα. Τι φορολογικό σύστημα θέλετε, δίκαιο ή άδικο? Εάν μας πει ο κυβερνήτης θέλω άδικο, όπως γίνεται στην Ελλάδα, εμείς υποσχέρουμε τα συστατικά στοιχεία ενός άδικου φορολογικού σύστηματος. Εάν μας πει ο κυβερνήτης ότι θέλει δίκαιο, του προσφέρουμε τα συστατικά στοιχεία ενός δίκαιου φορολογικού σύστηματος. Τι σημαίνει αυτό? Στην Ελλάδα, από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και μετά, τα νοικοκυριά, τα φυσικά πρόσωπα και οι ομόρφωνες εταιρείες φορολογούνται με την προοδευτική φορολογία που είναι και η δικαιότερη φορολογία. Και οι ανώνυμες εταιρείες και οι εταιρόφιλες φορολογούνται με την αναλογική φορολογία που είναι πιο άνετη φορολογία. Επομένως εδώ, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια ορολογία αυτή που ο καθένας μας ξέρει. Λέει ότι εφαρμόζω το σύστημα για όλα τα εισοδήματα
της προτευθυντής ομολογίας. Επομένως, όλος ο κορμός, η σύλληψη και η στρατηγική του φορολογικού συστήματος είναι είτε εγώ είμαι εργάτης, ή ο άλλος είναι ανθρώπος, ή ο άλλος είναι καθηγητής, ο άλλος είναι γιατρός, ο άλλος είναι βιομήχανος και το εισόδημα 100 ευρώ, πληρώνουμε τον ίδιο φόρο. Ενώ σήμερα, με αυτό το διεισμό που σας είπα, ο αγρότης, ο εργάτης και ο επιχειρηματίας της ομόφωνης εταιρείας, όταν έχει 100 ευρώ, πληρώνει 36 ευρώ φόρο, όταν όμως είναι ανώνυμη εταιρεία ή ιδιαίτερη εταιρεία, πληρώνει 25 δραχμή, 25 ευρώ φόρο. Επομένως, ο Κωστής λέει ότι εγώ εφαρμόζω για όλα τα εισοδήματα την προτευτική φορολογία και μέσα στα πλαίσια της προτευτικής φορολογίας, για να το κάνω το δίκαιο, το σύστημα ακόμα το δίκαιο, κάνω αυτές τις κλιμακές ξεκινώντας από 12.000 ευρώ αφορολόγητο. Επομένως, το θέμα είναι πολύ σοβαρό της αναδιανομής του εισοδήματος. Διότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση εργασίας και κεφαλαίου, η παραδοσιακή παράδοση σε συνθήκες καπιταλιστικού σύστηματος, αλλά σήμερα αυτή η αντιπαράθεση έχει φτάσει σε ανώτερο επίπεδο. Και αυτό το ανώτερο επίπεδο είναι και η αντιπαράθεση μεταξύ απόλυτης φτώχειας και απόλυτου πλούτου. Αυτή τη στιγμή δεν ήθελα να σας πω περισσότερα με στοιχεία ή να είχα ένα διάγραμμα που να σας έδειχνα ποιοι χάσανε και ποιοι κερδίσανε εδώ στην περίοδο 2010-2014. Θα δείτε ότι κάποιοι χάσανε πάρα πολλά, κάποιοι χάσανε λιγότερα και θα βλέπατε την καμπύλη προς τα πάνω αυτοί που μόνο κερδίσανε. Λοιπόν, δεν έχουμε χάσει όλοι εδώ. Εμείς εδώ τώρα που βρισκόμαστε μπορεί να έχουμε χάσει όλοι. Αλλά άλλοι που είναι εκτός από αυτή την αίθουσα δεν έχουν χάσει, έχουν κερδίσει. Γιατί η οικονομία είναι ένα κλειστό σύστημα. Κάποιος παίρνει το κύκλωμα ποιο είναι. Προϊόν, εισόδημα, δαπάνη. Επομένως, δουλεύεις, παίρνεις ένα εισόδημα και φορολογείσαι και το κάνεις δαπάνη. Την καταλαβαίνεις και κάνεις επένδυση. Επομένως, εδώ, σε αυτό το κύκλωμα και σε αυτή την περίοδο, κάποιοι έχουν κερδίσει και κάποιοι έχουν χάσει. Επομένως, με όλη αυτή τη στρατηγική, αλλά και τη θεωρητική σύλληψη και συστημική οργάνωση του φορολογικού σχήματος, αποκαθίσατε αυτή η αντιπαράθεση απόλυτου φτού, πλούτου και φτώχειας. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή σε μια χώρα σαν τη δική μας να είναι 2 εκατομμύρια άνεργοι, συγγνώμη, 2 εκατομμύρια φτωχοί και επιπλέον άλλο 1 εκατομμύριο έτοιμοι να μπουν στη γραμμή της φτώχειας. Και ξέρετε γιατί. Γιατί η κατώτερη σύνταξη στην Ελλάδα είναι 480 ευρώ και την παίρνουν 700.000 άνθρωποι. Το όριο φτώχεια στην Ελλάδα είναι 472 ευρώ. Για 8 ευρώ 700.000 άνθρωποι δεν παίρνουν στο όριο της φτώχειας. Στα στατιστικά στοιχεία, είτε της ΕΣΤΑΤ είτε της Eurostat. Για αυτά τα 7 ευρώ, γι' αυτό λέμε ότι είναι 2 εκατομμύρια και άλλο 1 εκατομμύριο είναι έτοιμοι να μπουν. Αλλά είναι έτοιμοι να μπουν για 7 ευρώ. Δηλαδή, σχεδόν είναι μέσα. Τι είναι 7 ευρώ τώρα το μήνα. Σχεδόν είναι μέσα. Δεν μπορεί μια χώρα με 10 εκατομμύρια τα 3, το 1 τρίτο να είναι σε αυτή την κατηγορία φτωχών. Και σας είπα, ο ορισμός του φτωχού για την Ελλάδα, σύμφωνα με την Eurostat, είναι 472 ευρώ το μήνα και κάτι. Πάει αυτό. Το δεύτερο είναι τώρα όλα τα υπόλοιπα με το λαθρεμπόριο, τη φοροδιαφυγή κλπ. Εγώ κοιτάξτε, επειδή διδάσκω αυτό το μάθημα στο Πανεπιστήμιο και τα παιδιά με ρωτάνε πολλές φορές, τους λέω παιδιά, το θέμα της φοροδιαφυγής και το θέμα της φοροδιαφυγής είναι στην Ελλάδα επιμελώς ανοργάνωτο. Για να χρησιμοποιώ ακαδημαϊκούς όρους, αλλά νομίζω τους καταλαβαίνουν όλοι. Είναι ανοργάνωτο με επιμέλεια, με φροντίδα. Για να γίνεται φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή. Εγώ από το Ινστιτούτο, επί 25 χρόνια, προσπαθώ να πείσω διοικητές οργανισμών, υπουργούς, για να αντιγράψουμε το σύστημα ίσπραξης των εισφορών που έχει η Γαλλία. Το οποίο εμείς στα μαθήματα βάζουμε το πίνακα και λέμε Γερμανία εισφοροδιαφυγή 0, Γαλλία εισφοροδιαφυγή 3%, Βέλγιο εισφοροδιαφυγή 3%, Δανία 5, Ελλάδα 40. Και λες τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί έχουν μηδέν. Και όμως το σύστημα αυτό της Γαλλίας το αντέγραψε η Γερμανία, το αντέγραψε το Βέλγιο και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην κρίση το αντιγράφει η Ισπανία. Είναι ένα απλό σύστημα, δεν στοιχίζει τίποτα, τίποτα που στοιχίζει, αλλά είναι διαχειρίσιμο, εισπράττει όλα τα χρήματα της κοινωνικής ασφάλισης. Υπήρχε πρόθεση από τη γαλλική κυβέρνηση, από το αρμόδιο Υπουργείο, από τον πρέσβη, από όλους τους. Σας λέω τώρα εμπειρία, δεν είναι προσωπική.
κανείς. Και είναι πολύ απλό. Σε κάθε νομό που είναι το ΙΚΑ της Γαλλίας, όπως είναι και εδώ, έχει έναν όροφο που είναι ένα μηχανείο. Είναι ένα κλιμάκιο και για να γίνει μια επιχείρηση που γίνεται στοιχείο, παίρνει άδεια από την αστυνομία, την πυροσβεστική, από το μηχανικό, το τεχνικό ασφαλείας για τις εργασιακές σχέσεις, το φορτισμό κλπ. Και από αυτό το κλιμάκιο. Εάν τον επόμενο μήνα δεν πάνε οι σχολές του προηγούμενου μήνα από την επιχείρηση, έρχεται το κλιμάκιο και σου λέει ότι μας προτείνει τα βάλα δούμε. Οι Γερμανοί όταν το αντέγραφαν το σύστημα, ο νομοθέτης έδωσε το δικαίωμα στον επικεφαλή του κλιμακίου, εάν δεν πάνε οι σχολές τον επόμενο μήνα, κλείνει την επιχείρηση στο κλιμάκιο χωρίς προειδοποίηση. Και γι' αυτό έχει μηδέν εισόδημα διαφυγή. Επομένως, ο Γερμανός ενδυνάμει επιχειρηματίας, ξέρει ποιες είναι οι υποχρεώσεις του και ποια είναι τα δικαιώματά του. Και ξέρει πολύ καλά ότι μία από τις υποχρεώσεις του είναι η ασφαλιστική εισφορά τον επόμενο μήνα. Αλλιώς κλείνει. Σου λέω και εγώ, άμα δεν θα το κάνουμε τόσο αυστηρό, ας το κάνουμε όπως το έχουν οι Γάλλοι, όπως το έχουν οι Βέλγοι και τρόποι το αντιγράφουν οι Ισπανοί. Αλλά δεν θα έχει 40% εισφορά διαφυγή. Δεν θα χρωστάνε στα ταμεία 75. Πόσα χρωστάνε δις, συγγνώμη, 17,4 δις είναι οι οφειλές αυτή τη στιγμή στα ταμεία και δεν μπορούν τα ταμεία να τα εισπράξουν. Και αυτή τη στιγμή έχεις 3,5 εκατομμύρια δις από θεματικό και έχεις 17,4 πόσο χρωστάνε. Το ίδιο γίνεται με την εφορία. Επομένως, μία κυβέρνηση της αριστεράς που νομίζω ότι είναι έξω από τις σκέψεις και από τη σύλληψή της αυτό που είπα, να οργανώσει ένα σύστημα επιμελώς ανοργάνωτο, αν το οργανώσει, μπορεί να καταπολεμήσει και αυτούς που κλέβουν και αυτούς που δεν κλέβουν και τα πάντα. Όπως γίνεται στις χώρες της Ευρώπης. Επομένως, εάν δημιουργήσει ένα τέτοιο πλαίσιο, έγινε. Μα με συγχωρείτε, μπορεί. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ. Δεν μπορώ να φανταστώ σε μια χώρα της Ευρώπης το 2015 να έρχεται η εφορία και σε μια ομάδα επιχειρηματίων, για να μην τους ζωγραφίσω, πέστε σε αυτήν εδώ την ομάδα επιχειρηματιών που χρωστάει 6 εκατομμύρια στην εφορία, να τον απαλλάσσει από τα πρόστιμα και να του λέει όλο το 15 δεν θα πληρώσει εφορία χωρίς πρόστιμα και να πληρώσει το 16. Αυτό τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει η πολιτική ανισοκαταλαμής του εισοδήματος. Δηλαδή κάποιοι είναι κορόιδα και πληρώνουν και κάποιοι είναι έξω και δεν πληρώνουν. Μα μπορεί να αυτό να το θεωρήσει κανείς δημοσιονομική πολιτική. Είναι αυτή η πολιτική εισοδήματος. Είναι φορολογική πολιτική αυτή. Επομένως γι' αυτό λέω ότι δεν είναι τόσο στοιχεία της οργάνωσης και της λειτουργίας. Είναι στοιχεία της πολιτικής βούλησης και της οργάνωσης που η πολιτική βούληση θέλει να επιλέξει για να το κάνει αυτό το πράγμα. Το ίδιο και για τα δημόσια έργα. Πώς παίρνετε τα δημόσια έργα. Παραδείγματος χάρη, όλες οι χώρες κάνουν διεθνείς διαγωνισμούς, η κάθε εταιρεία έχει καταθέτει αυτό που καταθέτει, τους δίνει ό,τι τους δίνει. Εγώ θυμάμαι μια περίοδο που ήμουν στη Ρωσία εκεί με το Ινστιτούτο και μου λέγανε ότι κάνουν τον πέμπτο περιφερειακό της Μόσχας. Και μου λέγανε και κάποιοι φίλοι ότι ξέρετε, λέει, ένα κλιμάκιο λέει, από το Υπουργείο είχε πάει κάπου στην Αθήνα γιατί είχε προσφέρει η εταιρεία αυτό μια προσφορά και πήγαν να δουν ένα περιφερειακό δρόμο που κάνανε την Αττική Οδό γιατί τους είπε ότι εγώ θα σας κάνω κάτι σαν κι αυτό. Ελάτε να το δείτε και αν σας αρέσει να το κάνω. Σας αρέσει να το κάνω. Έρχεται, το βλέπει, του αρέσει ή δεν του αρέσει, του αρέσει η τιμή ή το χρονοδιάγραμμα κλπ. Τον επιλέγει ή δεν τον επιλέγει. Εδώ αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτά τα πράγματα γίνονται εκτός αυτής της ιστορίας. Επομένως δεν είναι θέματα τόσο πολύ οργάνωσης και διαχείρισης, όσο η επιλογή, η στρατηγική και η πολιτική βούληση που έχει η κάθε κυβέρνηση για να κάνει αυτό ή να επιλέξει εκείνο ή να επιλέξει τα άλλα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όλο αυτό το σύστημα που ζούμε τα τελευταία 50 χρόνια σε ό,τι αφορά τη φορολογία και την εφορία είναι επιμελώς ανοργάνωτο. Εντέχνος, πες το πια θέση. Ευχαριστούμε τον σύντροφο Ρογδολή. Αγαπητοί φίλοι, νομίζω ότι τελειώσαμε εδώ. Θέλω όμως να σας πω κάτι. Έχουμε ανάγκη μεγάλη από εκλογικούς αντιπροσώπους. Όποιος μπορεί την ημέρα των εκλογών, τουλάχιστον στην καταμέτρηση, να δώσει διαθεσιμότητα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για την παρουσίαση και την παρουσίαση.